Μας πείτε ποιον θα στηρίξετε μετεκλογικά όμως. Το ερώτημα είναι, μπορεί να πάει η χώρα σε εκλογές, τις οποίες εσείς ζητάτε, χωρίς να ξέρουμε ποιον θα στηρίξετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας μετεκλογικά? Το έχει ξεκαθαρίσει νομίζω ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Μάλιστα χθες είπε δεν πρέπει να δεχτεί και ο κύριος Κουβέλης. Συνεπώς θεωρώ ότι όποια πρόταση και αν έρθει, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την 7η δόση του ΕΜΦΙΑ, με την Τρόικα, αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα υπάρχει για τη χώρα. Συνεπώς θεωρώ ότι καθήκον και των κυβερνητικών βουλευτών είναι, χρέος τους εννοώ, προσθέτω εθνικό χρέος, να επιταχυνθεί η εκλογική αναμέτρηση, να υπάρξει νοπή λαϊκή εντολή, να γίνει στεναρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα, μήπως επιτευχθεί κάτι για την πατρίδα. Συνεπώς είναι ξεκάθαρος εδώ ο Τσίπρας και η ηγεσία μας, κύριε Τάκη. Κανένα πρόσωπο, ο κύριος Ψυχάρης ξεκινάει από το γεγονός ότι πράγματι υπερψηφίστηκε και πέρα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ο κύριος Μημαράκης. Είναι άλλο το γεγονός εκείνο και άλλο το προεδρικό. Ως πρόσωπο, πώς τον βλέπετε εσείς, ασχέτως της θέσης σας που την δεχόμαστε ότι και την έχετε πει ξεκάθαρα, η πρόταση Ψυχάρη θα μπορούσε να έχει μία βάση συζήτησης κάποια στιγμή? Καμία βάση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα, διότι επαναλαμβάνω ότι προέχει νοπή εντολή και να τεθεί το θέμα, το ελληνικό ζήτημα, στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση δεν θα πέσει από τους 180 έχει, τους οποίους δεν θα βρει, διότι και 2, 3, 4, 5 ενδεχομένως που θα προσέτρεχαν να ψηφίσουν τώρα με τον ΕΝΦΙΑ, της δολιχοδρομίας, το κοινωνικό ασφαλιστικό που ανοίγει στην ακρότατη μορφή του και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ψηφίσει η κυβέρνηση εντός του Οκτωβρίου, αναφέρομαι σε σκληρό ασφαλιστικό και άλλα μέτρα, και βεβαίως την αυστηροποίηση, τα νέα σήμερα και τα νέα και οι καθημερινοί αυστηροποιούν το νόμο Κατσέλη. Δηλαδή εκεί που ανέμεναν οι δανειολήπτες, μια ελάφρυνση του Αύγουστου σε καμία περίπτωση. Δημιουργείται ένα τέτοιο περιβάλλον δεν που έχει να, αποτρεπτικό δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με την εθνική αναγκαιότητα γρήγορα να πάμε, μάλιστα, να συμπτυχθεί η νέα εθνική διαπραγματευτική ομάδα, να τεθεί το θέμα το οποίο δεν έχει τεθεί. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, μας έχει στενοχωρήσει, μας προβλημάτισε και στη χθεσινή γραμματεία, στο ανώτο έργο στο οποίο μετέχω, ότι δεν μπορεί να πείσει την Τρόικα για άλλη μία δόση. Πώς θα διαπραγματευτεί το ελληνικό ζήτημα? Να πάμε όμως και στον κύριο Κουίκ, γιατί πριν από λίγες μέρες εδώ σε